10.000 αστυνομικούς, δεν μπορείτε να το κάνετε. Ρε, ξέρω τι σας λέω εγώ. Δεν μπορείτε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Είναι και αυτό μια διαφορά του οπαδού, του κάθε, όχι μόνο θηρέφτα, του Ολυμπιακού με έναν οπαδό του ΠΑΟΚ. Είναι και αυτό μια διαφορά. Όταν λέω ποτέ, ποτέ. Ακόμα και μετά τη Δευτέρα παρουσία που θα γίνει, δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Θέλω να μου πεις τη γνώμη για την Ολυμπιακάρα μας φέτος. Ομάδα, τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Όνομα? Δημήτρης. Ωραία. Ρε φιλαράκο. Ναι. Ποιος φοράει το 10? Το είπα. Έλα. Πριν. Το 10, το είπα πριν. Μην κάνεις λάθος, το είπα πριν. Ποιος το φοράει? Ο LeBron James. Μπράβο. Καλό βράδυ. Μπράβο. Γιατί εγώ νόμιζα ότι το φοράει ο Τζόρνταν. Το είπα και πριν, γι' αυτό σου φοράει το 10. Ο LeBron James. Θεός συγχωρώσου, να έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Μην το λες. Αυτός είναι που πέθανε με το ελικόπτερο, με το παιδί του. Αυτός είναι που πέθανε, ο LeBron James. Κρίμα το παιδί. Παχταράς ήταν. Α, δεν είναι αυτός. Ποιος είναι? Άλλος. Α, ζει αυτός. Εντάξει, μην τον πεθάνω εγώ. Λοιπόν, εμένα δύο παίκτες με έχουν εντυπωσιάσει στο μπάσκετ. Μόνο δύο. Ο ένας είναι ο Τζόρνταν και ο άλλος είναι ο Σπανούλης. Και τελειώνω. Δεν θέλω άλλο να. Στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού υπάρχουν. Είναι ένας. Είναι ένας, δύο, τρία. Είναι πέντε. Αλλά εγώ έχω έναν στην κορυφή. Μετά οι άλλοι τέσσερις. Λοιπόν, εμπρός. Έλα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα. Που θα πει ο Ολυμπιακός. Ναι. Όνομα. Το 10 το φοράει ο Σκάρπα. Το 10. Το 10 το φοράει ο Σκάρπα. Ναι, ρε γιγαντά. Το όνομά σου. Ρώτα μου όποιο θες, το σκέρω όλους θα πέψω. Τι να κάνεις. Ρώτα με όποιο νούμερο θες, το σκέρω όλους θα πέψω. Άντε ρε φίλε, τι, ο Τσολάκης ποιο φοράει. 88. Ναι, ρε γιγαντά, μπράβο. Το περίμενε, ρε. Το 9. Το 9 Γκαμπρί. Έλα, ρε γιγαντά. Ρε, τα διαβάζεις. Όχι, ρε, άλλα ξέρω. Μπράβο. Ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς το 11 φορούσε. Μπράβο. Ο Δελικάρης. Όχι, ρε, πούς. Αλλά του Δελικάρη είναι εύκολο. Μπράβο, ρε, φίλε. Ρέξε το Τσολάκι. Ο Πασχαλάκης. Κάπου θα σε πιάσω, για ξαναπάρε. Ή πρέπει να... Εγώ, μάγκες, άμα τα θυμάται όλα τα νούμερα του Ολυμπιακού, του βγάζω το καπέλο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πάντα από μικρός το είχα αυτό, να θυμάμαι τα νούμερα των παιχταράδων που είχαμε. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να μειώσω ένα που κάθεται στον πάγκο, που έπαιζε και αυτός καλή μπαλίτσα. Άμα μου πεις ποιος ήταν, θα σου πω το όνομα, τον αριθμό, δεν θυμάμαι. Αλλά όλοι οι παιχταράδες που ήρθαν στον Ολυμπιακό και παίξανε, τα θυμάμαι. Λοιπόν, εμπρός. Χαίρετε, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Γεια σου, φίλε μου, Τάκη. Από Θεσσαλονίκη παίρνω, Τάσος. Γεια σου, Τάσο, όνομα, ομάδα. Πάω, ξύσι με, φίλε μου. Να είσαι καλά. Για πες μου για τη Μακεδονία, δεν σε πείραξε αυτό? Με πείραξε, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε, να σε κάνω εγώ. Όχι, να σου πω αυτό που έλεγε πριν για το Λευκό τον Πύργο γενικότερα. Ναι, το έχετε κάνει στον Πειραιά αυτό, εσείς? Δεν έχουμε έρθει εδώ χωρίς εισιτήρια στο Καραϊσκάκι. Περίμενε, περίμενε, ένα λεπτό. Μισό λίγο. Αυτό που είδε στην οθόνη πριν. Ναι, το έχω κάνει. Περίμενε, ρε. Περπατάγατε στον δρόμο του Πειραιά, στο δημοτικό. Πώς είδαμε στο Καραϊσκάκι. Πότε το έχετε κάνει αυτό, για πες μου. Δεν θυμάσαι πότε είχαμε έρθει στο παλιό του Καραϊσκάκι. Ποτέ δεν έχετε. Άτομα. Ρε, ποτέ δεν έχετε έρθει μόνοι σας στο Καραϊσκάκι. Άντε γεια! Ποτέ έχετε έρθει στον Πειραιά, μωρί πουτάνες, μόνοι σας. Ρε, τέτοια ψέματα λέτε μεταξύ σας. Δηλαδή,
Θέλω τη γνώμη ενός Παναθηναϊκού, ενός ΑΕΚΤΖΙ. Πιστεύετε Παναθηναϊκοί και ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ ότι αυτό που έχετε, που έδειξα πριν, το έχουν κάνει ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ? Ήρθατε στο Καραϊσκάκι, πότε ρε, με πανό, με φανέλες και με κασκόλ, ή κύριε, ένας έμπαινε σε μια θύρα μέσα στο μπούγιο των 40.000 στο παλιό Καραϊσκάκι. Δηλαδή, ήρθατε, πώς, ας πούμε ότι ήρθατε 100, ήρθατε 100, χωρίς εισιτήρια, με τα κασκόλ σας! Λέγεται, φοράγατε κασκόλ! Και φωνάζατε και πάω! Παλιοπουτάνα! Γαμώ την τούμπα όλη! Πάμε ένα διάλειμμα. Άντε καριόλια, εγώ δεν έπαθω καριά με εσάς. Μουνόπανα.